πράχμος με την ονομασία PJ-10 είναι ένας υπερηχητικός πύραυλος κρουζ μέσου ελληνικούς που μπορεί να εκτοξευθεί από υποβρύχιο, πλοίο, αεροσκάφος ή την επιφάνεια του εδάφους. Είναι ο ταχύτερος υπερηχητικός πύραυλος κρουζ στον κόσμο. Πρόκειται για μια κοινοπραξία μεταξύ της MPO Μασινοστρογένεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Οργανισμού Έρευνας και Ανάπτυξης της Άμυνας, DRDO της Ινδίας, οι οποίοι μαζί σχημάτισαν την Brahmos Aerospace. Βασίζεται στο ρωσικό πύραυλο κρουζ P-800 Onyx και σε άλλες παρόμοιες τεχνολογίες ρωσικών πυράβλων κρουζ. Το όνομα Brahmos είναι ένας συνδυασμός που αποτελείται από τα ονόματα δύο ποταμών, του Βραχμαπούτρα της Ινδίας και του Μόσχα της Ρωσίας. Είναι ο ταχύτερος στον κόσμο αντιπλοϊκός πύραυλος κρουζ σε λειτουργία. Η Ινδία ήθελε τον Brahmos να βασίζεται σε ένα πύραυλο κρουζ μεσαίας εμβέλειας όπως τον Grand P-700. Η κατασκευή του βασίζεται στο ρωσικό πύραυλο και η καθοδήγηση των πυράβλων αναπτύχθηκε από την Brahmos Aerospace. Η επιτυχημένη δοκιμή εκτόξευσης του πυράβλου Brahmos από μαχητικό αεροσκάφος Su-30 MKI στις 22 Μαΐου 2019 αποτελεί μια σημαντική επίδειξη δύναμης από το Δελχή εναντίον δυνητικών αντιπάλων του με τις ικανότητες του πυράβλου που εκτοξεύθηκε από το κύριο μαχητικό να πλήξει εχθρικά πολεμικά πλοία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και συγκεντρώσεις στρατευμάτων πολύ πιο πέρα από τα σύνορα της χώρας. Η Brahmos τέθηκε για πρώτη φορά σε υπηρεσία το 2006 μετά από κοινό αναπτυξιακό έργο της Ινδίας και της Ρωσίας, ενώ η πρώτη είναι σήμερα ο μόνος φορέας εκμετάλλευσης πλατφόρμας. Ο υπερηχητικός πύραυλος είναι εξαιρετικά ευέλικτος, με τις περισσότερες παραλλαγές να είναι ικανές να υπερβαίνουν τις ταχύτητες των πλοίων Mach, οι οποίες ενώ είναι πιο αργές από τα 4 Mach των κινέζικων YJ-12, είναι ταχύτερες από τις ανάλογες των δυτικών πυράβλων. Όπως είπαμε, η πλατφόρμα βασίζεται στο ρωσικό P-800 Onyx που τέθηκε σε λειτουργία 4 χρόνια πριν, το 2002. Αρχικά το Brahmos προοριζόταν κυρίως για το Ινδικό πολεμικό ναυτικό, παρέχοντας ένα ισχυρό σύγχρονο όπλο για τους Ινδικούς καταστροφείς. Κινητοί εκτοξευτές εδάφους για τους πυράβλους έχουν αναπτυχθεί από τότε για τον Ινδικό στρατό, με τους πρώτους από αυτούς να εισέρχονται σε υπηρεσία το 2007. Μια παραλλαγή της πολεμικής αεροπορίας του Brahmos που σχεδιάστηκε για να μεταφερθεί από το Su-30 MKI ήταν η πιο πρόσφατη εξέλιξη του προγράμματος πυράβλων. Η Ινδική πολεμική αεροπορία σήμερα εξοπλίζει μια δωδεκάδα μοίρες ελίτ κινητήριων μαχητικών με τον Brahmos, ο οποίος είναι μακράν ο πιο ισχυρός στο απόθεμά της. Παρόλο που κάνει χρήση ενός αεροσκάφους που προορίζεται κυρίως για αεροπορική υπεροχή, τα υψηλά χαρακτηριστικά απόδοσης και οι ισχυροί αισθητήρες το καθιστούν εξίσου ικανό σε στόχους εναντίον εδάφους όσο και εναντίον πλοίων. Τα διπλά καθίσματα του Su-30 MKI του επιτρέπουν να φιλοξενεί τόσο τον πιλότο όσο και τον αξιωματικό του συστήματος όπλων. Η αύξηση του αριθμού των μαχητικών Su-30 MKI που εξοπλίζονται με τον Brahmos οδήγησε την Ινδική πολεμική αεροπορία να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης της προγραμματισμένης παραγγελίας της για μαχητικά του συγκεκριμένου τύπου για να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν επαρκείς μονάδες διαμορφωμένες για επιχειρήσεις στον αέρα ή αλλού. Το Su-30 MKI είναι ένα προηγμένο παράγωγο του μαχητικού εναέριας υπεροχής Su-27 Flanker και παράγεται από κοινού από την Ινδία και τη Ρωσία και συναρμολογείται επί του παρόντος στην Ινδία με άδεια. Ο Ινδός Υπουργός Άμυνας ανέφερε σχετικά με την εκτόξευση του Brahmos από το μαχητικό Su-30 MKI. Η ΙΑΦ είναι η πρώτη πολεμική αεροπορία παγκοσμίως που πέτυχε να εκτοξεύσει με επιτυχία έναν πύραυλο αέρος επιφανείας ταχύτητας 2,8 Mach εναντίον θαλασσίου στόχου στις 22 Νοεμβρίου 2017. Η σημερινή ήταν η δεύτερη τέτοια ζωντανή εκτόξευση του όπλου και στέφθηκε από επιτυχία χάρη στην ειδική υποστήριξη του Ινδικού Ναυτικού που εξασφάλισε τη διαθεσιμότητα μεγάλου αριθμού πλοίων παρακολούθησης για να εξασφαλιστεί η απόσταση ασφαλείας. Η πρώτη δοκιμαστική πτήση της έκδοσης αέρος εδάφους του Brahmos σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2017 πάνω από τον κόλπο της Βεγγάλης. Η παραλλαγή του εκτοξευόμενου από αέρα πυράβλου με ταχύτητα 2,8 Mach είναι οριακά πιο αργή από εκείνη που αναπτύχθηκε από τα Ινδικά πολεμικά πλοία που μπορούν να ξεπεράσουν τα 3 Mach. Ωστόσο, η εκτόξευση από μαχητικό μακράς εμβέλειας, που είναι το ίδιο ικανό να υπερβεί τα 2 Mach, αυξάνει σημαντικά την εμβέλεια του πυράβλου,
τόσο σε πλήγματα εναντίον στόχων επιφανείας, όσο και για διείσδυση στον εχθρικό εναέριο χώρο. Η Ινδική Πολεμική Αεροπορία σχεδιάζει να εξοπλίσει τουλάχιστον 2 μοίρες Su-30 με πυράβλους Μπράχμος, ενώ 40 μαχητικά Su-30 MKI έχει αναφερθεί ότι έχουν τροποποιηθεί σήμερα για να φέρουν τους πυράβλους, με τροποποιήσεις που συμπεριλαμβάνουν την ενίσχυση του συστήματος προσγείωσης του αεροσκάφους και της βελτίωσης των ηλεκτρονικών συστημάτων για να αντέχουν τους ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς ενός πυρηνικού πλήγματος, καθώς ο πύραυλος έχει αναφερθεί ότι είναι ικανός για πυρηνικά ή συμβατικά πλήγματα. Μια ακόμα πιο εξελιγμένη παραλλαγή του Μπράχμος με ταχύτητες πάνω από 6 Μαχ φέρεται να έχει αναπτυχθεί για την Ινδική Πολεμική Αεροπορία επί του παρόντος. Πηγές μας είναι το militarywatchmagazine.com και η Wikipedia.